Θέλω να πάμε στο θέμα ε, της ΔΕΗ, γιατί έχει ήδη υπάρξει έτσι, ένα πεδίο αντιπαράθεσης πάνω σε αυτό το θέμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τι έκαναν οι προηγούμενοι, τι κάνετε εσείς. Από την πρώτη στιγμή φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ πως ο κύριος Χατζηδάκης με την στάση του και τις δηλώσεις το απαξιώνει τον οργανισμό και δεν υπάρχει ενδιαφέρον και να προσελκύσει επενδύσει, να προσελκύσει αγοραστέ, να υπάρξει ένα πακέτο τέλο πάντων που θα διασωθεί η ΔΕΗ. Ακούσαμε ότι αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει, αλλά σήμερα στην Επιτροπή, την Αρμόδια τη Βουλή, θα το φέρει ο αρμόδιο υπουργό στο θέμα. Τι να περιμένουμε, κύριε Κυριανάκη. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται ε, σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου, η οποία συνεδριάζει ε, στι 2, αν δεν κάνω λάθο. Ε, Καταρχά, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι για την κατάσταση που παραλαμβάνουμε έτσι, ε, η ΔΕΗ επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το 2015 ε, είχε φτάσει χρηματιστηριακή αξία 2,8 δισεκατομμύρια ε, και επί ΣΥΡΙΖΑ έφτασε τα 0,3. Αυτό είναι μια εγκληματική πολιτική, μάλλον αποτέλεσμα εγκληματικών πολιτικών. Υπάρχει ε, κάποια σκέψη σε αυτό ότι κάποιο πρέπει να λογοδοτήσει. Κατά τη γνώμη μου, φυσικά. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μπει εισαγγελέα. Είναι εγκληματικέ <Και> οι πολιτικέ. Αλλά το δεύτερο ηλιοπορά. πιο εγκληματικό, κύριε Ζαμπούκα, δεύτερο πιο εγκληματικό είναι ότι στι ημέρε τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο προγραμματισμός της ΔΕΗ, μέσω των νόμε, προέβλεπε ότι η ΔΕΗ θα πουλά ρεύμα κάτω του κόστους ναι. στους ανταγωνιστές, με αποτέλεσμα ναι. να χάσει 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι έγκλημα. Έγκλημα, πραγματικό. Άρα, λοιπόν, φυσικά και... Ναι, μοιάζει σαν να υπήρχε μια στρατηγική υπονόμευση, η οποία δεν ξέρω και σε τι αποσκοπούσε, έτσι. Γιατί δεν είχαν και σκοπό να την πουλήσουν ούτω ή άλλω. Ταυτόχρονα συμφώνησε με την Τρόικα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 90% του, μεριδ... του μεριδίου αγορά ε, τη ΔΕΗ να φτάσει σταδιακά στο 50% χωρί ανταλλάγματα. Δηλαδή συμφώνησαν να χάσουν περίπου του μισού πελάτε του χωρί ανταλλάγματα. Κέρδος. Και ταυτόχρονα, το ξαναλέω, μέσω των νόμων που είναι οι δημοπρασίε ρεύματο, πουλούσε ρεύμα κάτω του κόστου. Δηλαδή πλήρωνε οι Έλληνε φορολογούμενοι για να λειτουργεί η ΔΕΗ, η ΔΕΗ πουλούσε ρεύμα κάτω του κόστου και κέρδιζαν ανταγωνιστέ. Αυτά είναι δωράκια σε ποιον ακριβώ. Θα πρέπει να το μάθουμε. Άρα λοιπόν έγιναν εγκληματικέ πολιτικέ οι οποίε ε, έχουν καταλήξει σε μια κατάσταση όπου οι Έρθεν Γιάνγκ, οι ορκωτοί λογιστέ, mm -hmm. ε, ε, μας μα έχουν ειδοποιήσει, μα έχουν προειδοποιήσει μάλλον ότι 24 Σεπτεμβρίου που βγαίνει η έκθεση, αν δεν πάρουμε μέτρα, θα είναι πάρα πολύ αρνητική η έκθεση. Περίπου θα λέει ότι η ιδέα δεν είναι βιώσιμη και άρα πρέπει να κλείσει. Και άρα η εναλλακτική είναι ότι δεν θα έχουμε ρεύμα στη χώρα. Άρα λοιπόν σήμερα άμεσα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα. Ε, κάποια από αυτά δεν είναι ευχάριστα. Το λέω για να είμαι <σκλήμα> απόλυτα ειλικρινή. Επειδή αυτά αφορούν πούμε, τον κόσμο και το λέτε δεν είναι ευχάριστα, θα λοιπόν, πρέπει να αυξήσει τα τιμολόγια. Πάμε της να δούμε δη... τα μέτρα τα οποία αφορούν του 7 εκατομμύρια ε, καταναλωτέ καταρχά, ναι. που είναι και το, το μεγαλύτερο μερίδιο. Και μετά θα σα πω για τι επιχειρήσει. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Ε, μειώθηκε ε, στο 6% ο ΦΠΑ στην ενέργεια. Έτσι. Αυτή η μείωση θα συμψηφιστεί με μία αύξηση στην κιλοβατόρα. Άρα λοιπόν το ρεύμα που θα πληρώνει ο καταναλωτή στο τιμολόγιο θα πληρώνουν το, το ευρύ φάσμα καταναλωτών, 7 εκατομμύρια καταναλωτέ, δεν θα αυξηθεί mm -hmm. λόγω της μείωση που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο 6%, αλλά τη ταυτόχρονη αναγκαστικής αύξησης που θα γίνει στην Κιλοβατόρα. Στην, πον, τσέπη, στην του τσέπη του καταναλωτή, 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 καταναλωτή δε φτάνει ναι. αυτή, ε, δεν φτάνει αυτή η αύξηση. δεν φτάνει Υπάρχει μία μείωση της έκπτωσης συνέπεια η οποία... Επινέα Δημοκρατία παλιότερα ήταν 10%, 15%, η ΣΥΡΙΖΑ τη μείωσε στο 10%, τώρα εμεί αναγκαζόμαστε να τη μειώσουμε λίγο παραπάνω στο 5%. Άρα οι συνεπεί θα έχουν έκπτωση 5%. Αυτό σε ένα μέσο τιμολόγιο, που είναι 230 περίπου ευρώ το τετράμινο, είναι με τη μείωση αυτή τη έκπτωση, ένα δυσάρεστο μέτρο, είναι 2,2 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η επιβάρηση του δηλαδή 2,2 ευρώ το μήνα. Το ένα στο μέτρο. Παρ' όλα αυτά, ε, θεωρώ ότι στα πλαίσια τη καταστροφική κατάσταση που παραλαμβάνουμε την ΔΕΗ, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Θα αναγκαστούν δυστυχώ ε, να αναλάβουν κάποιο κόστο οι επιχειρήσει. Ναι. Και αυτό διότι ο ΦΠΑ ε, στι επιχειρήσει δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο που έχει στου καταναλωτέ. Ε, παίρνουν πίσω το ΦΠΑ οι επιχειρήσει. Και άρα θα μειώσουμε λίγο παραπάνω τον ΕΤΜΑ, ε, στι επιχειρήσει για να μπορέσουν να πληρώσουν λίγο λιγότερο. Mm -hmm. ε, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και μία, ένα κυνήγι πραγματικό. Κυρίσουμε τον πόλεμο σε κακοπληρωτές. χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 900 Πραγματικά, εκατομμύρια ζημιέ. αυτό για λοιπόν, τα να πούμε ακούστε να τι γίνεται ναι. τώρα. Ε, από τα 900 εκατομμύρια ζημιέ που κατέγραψε η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ, 800 εκατομμύρια είναι αυτά που χρωστούν 60.000 κακοπληρωτές. Δηλαδή από 7 πόσο. εκατομμύρια καταναλωτέ, οι 60.000 χρωστούν 800 εκατομμύρια. Μιλάμε για παράλογα νούμερα. Εμεί λοιπόν άμεσα έχουμε κάνει αιτήματα για αποκοπή ρεύματο σε 30.000 κακοπληρωτέ. Βέβαια παίρνει το ρέτωμα, κύριε Κερνάκη, γιατί δεν κυνηγάτε του. Ε... Πόσε χιλιάδε είπατε, 60.000. Κυνη... Ναι, γιατί δεν τα παίρνετε από εκεί. Τα και... παίρνουμε από εκεί. πάμε να μειώσουμε. Σα λέω, λίγο... έχουν ναι. γίνει ήδη και γίνονται αυτέ τι μέρε 30.000 αιτήματα για αποκοπή ρεύματο. Κόβουμε το ρεύμα οι κακοπληρωτέ και οι παταχτσίδε και οι τζαμπατζίδε, όπω επιτρέψατε την έκφραση, mm -hmm. δεν μπορούν άλλο να λειτουργούν σε βάρο των συνεπών φορολογουμένων και γι' αυτό του κόβουμε το ρεύμα. Με το και, και παράδειγμα. τιμολόγιο, υπάρχει κάποια. Ακριβώ. εδώ θέλω να φτάσω, κύριε Ζαμπούκα. Mm -hmm. Υπάρχει παράδειγμα ε, αίτηση κοινωνικού και ακού τιμολογίου σε άνθρωπο με βίλα στην Κυφυσιά mm -hmm. 1400 τετραγωνικά μέτρα, ο οποίο είχε ληξιπρόθεσμε φιλιά στην εφορία. 24.000 ευρώ. 24.000 ευρώ. Και αυτόν τον άνθρωπο δεν τον κυνηγούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, εμεί κόβουμε το ρεύμα στα αυτού Και φυσικά θα κυνηγήσουμε ε, και εταιρείε οι οποίε είχαν συνηθίσει σε ένα καθεστώ. Ε, Χαλαρότητα και ανομία δεν πληρώναν τίποτα σε βάρο του συνεπού ε, φορολογούμενου και καταναλωτή. Βέβαια, day. σε αυτά πρέπει να υπολογίσετε και πόσα έχετε να πάρετε. Έτσι. Γιατί που μπορεί να κυνηγήσετε, αλλά να μην Αλλά δεν πάρουν και Από το μηδέν ναι, ναι, να που εισέπραταν οι προηγούμενοι, εμεί θεωρούμε ότι θα πάρουμε πολλά παραπάνω. Και σίγουρα αυτά είναι μέτρα για την επιβίωση τη ΔΕΗ. Εμεί θέλουμε σε ένα χρόνο από σήμερα να έχει αυξηθεί η αγοραστική τη αξία. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αγοραστή. Αυτό ήθελα δηλαδή, να ακούγεται... πω. Το επόμενο κομμάτι που ενδιαφέρει είναι οι στρατηγικοί επενδυτέ, αγοραστέ, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Ξέρετε, η ΔΕΗ είναι ένα. Θέμα που χρόνια το συζητάμε. Με ρωτήσατε και... και τον κύριο Χατζηδάκη, επειδή ναι. ακούει κριτική ο άνθρωπο ότι δίθεν απαξιώνει τη δίη. Ναι. Καταρχά, να πούμε το 0,3 χρηματιστριακή αξία που είχε ε, επιμερών ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα σε αυτό το λίγο διάστημα, ε, επιμερών 20 ε, Χατζηδάκη, έχει διπλασιαστεί αυτή η αξία. Είναι 0,6. Ναι. Δεν είναι πολύ, αλλά έχει διπλασιαστεί. Ναι. Άρα λοιπόν αυξάνεται σιγά-σιγά η, η αξία της διότι βλέπουν οι επενδυτέ ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι πάει να ε, συμμαζευτεί. Όμω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος. Κανείς δεν θέλει να αγοράσει day. Όπως επίσης νομίζω υπάρχει πρόβλημα για μείωση προσωπικού, έτσι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα... Και αντιδράει ε... από τώρα η ΓΕΝΟΠ, δηλαδή οι συνυπεύθυνοι σε όλη αυτή την, 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 την καταστροφή α πούμε τη ΔΕΗ. αντιδρούν τώρα ακόμα και για τις ε, τελευταία στιγμή για τις θέσεις εργασίας. Η ΓΕΝΟΠ αντιδρά Σωστά, κύριε Ζαμπούκα, η ΔΕΗ αντιδρά για δύο πράγματα, κάτω, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σωστέ πολιτικέ εκ μέρου τη κυβέρνηση. Το πρώτο είναι ότι θα κλείσουν σιγά-σιγά κάποιε λιγνητικέ μονάδε. <συμπή> Αυτό γιατί θα συμβεί, κύριε Κοντογιώργη, διότι ε, αν λαμβάναμε υπόψη το κόστο λειτουργία μια λιγνητική μονάδα σήμερα μαζί με του εργαζομένου, αν έκλεινε η λιγνητική μονάδα και η ΔΕΗ δηλαδή απλά πλέον εργαζομένου χωρί να κάνουν τίποτα, αν κάθονταν απλά <συμπή> θα ήταν φθηνότερο. Θα ήταν φθηνότερο αυτό είναι το κόστο τη λιγνητική μονάδα έτσι όπω την είχε καταλήξει η προηγούμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν σιγά σιγά θα κλείσουν και θα πάμε σε φυσικό αέριο, να νεώσουμε πηγέ ενέργεια, πιο σύγχρονε μορφέ ενέργεια. Αυτό χρειάζεται πολύ δουλειά φυσικά. Αλλά δεν θα γίνουν απολύσει, θα γίνει ένα γενναίο πρόγραμμα ε, εθελούσιας, εθελούσια, στοχευμένο, ώστε να γίνει ε, μία αναδιάρθρωση του προσωπικού, να προσληφθούν νέοι άνθρωποι, άξιοι άνθρωποι με όρεξη για δουλειά και με ειδίκευση ε, στην ενέργεια, ώστε να μπορούν να δώσουν και τι ε, απαραίτητε δεξιότητε. Άρα, και μιλάμε το... για ένα νέο του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί αυτό είναι, έτσι. Μιλάμε φυσικά. για λιγότερε προσλήψει, δεν είναι δεν αντέχει η ΔΕΗ να πληρώσει πολλέ. Και θα υπάρξει και ένα, ε, ένα πρόγραμμα μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, ναι. το οποίο είναι και το μόνο υγιέ κομμάτι για το οποίο υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ε, αγοραστές. Ε, Αντρέα, ε, θα έχει δει ότι υπάρχουν ήδη ε, αντιδράσει, ε, γιατί μέσα στι περικοπέ που ίσω δεν είπατε είναι και ε, ε, το μαχαίρι που θα μπει στι εκτό που έχουν εργαζόμενοι. Ναι, 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 ναι. ήθελα να το πω τώρα με πρόσβατε. Ναι. Νομίζω ε, ήταν 75% και τώρα θα είναι 30%. Ήταν. 30 ε, δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή που δίνει ιδιωτική, δεν ξέρω δημόσια στον υπόλοιπο κόσμο τόσο μεγάλη έκπτωση εργαζόμενων. Και υπάρχουν ήδη αντιδράσει. Είναι ε, ένα προνόμιο το οποίο είχαν εργαζόμενοι της ΔΕΗ, ε, όλες οι εργαζόμενοι τη ΔΕΗ. Όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει ήταν σε αυτό. Ε, αυτό ε, το προφανώς, προνόμιο, ό,τι λέμε, δεν έχει. Θα περιοριστεί δραστικά. Ε, αυτό που αναφέραμε για το ΣΥΡΙΖΑ προφανώ είναι εξόφθαλμο με τη ΔΕΗ τώρα, αλλά οι πολιτικέ που ακολουθήθηκαν και από προηγούμενε κυβερνήσει. Δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικέ για την εξυγίαση τη εταιρεία. Ε, δηλαδή. Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, επί Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, η ΔΕΗ είχε 90 εκατομμύρια κέρδη, ναι, ενώ επισήφισαν ναι. 900 εκατομμύρια κέρδη. Αλλά ευκαιρία τότε να φτιάξουν. Θέλω πληθεί. να πω κάτι όμω για του εργαζομένου τη ΔΕΗ. Υπάρχουν παραδείγματα ε, ανθρώπων που δεν πατάνε προφανώ, αλλά υπάρχουν και άξια στελέχη στη ΔΕΗ. Υπάρχουν στελέχη στη ΔΕΗ τα οποία ε, αγαπούν τη δουλειά του, θέλουν να ε, γίνει βιώσιμη η εταιρεία, θέλουν να γίνει ξανά κερδοφόρα η εταιρεία. Ξέρουν καλά τη δουλειά τη ενέργεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν μετρητέ στον δρόμο και, διαπιστώνουν περιστατικά ρευματοκλοπή και έχουν και συγκεκριμένε προτάσει προ την κυβέρνηση για το πώ θα αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο. Άρα λοιπόν. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που πραγματικά αγαπούν την επιχείρηση, αγαπούν εργαζόμουν. τη δουλειά του και θέλω να συγχαρώ το φιλότιμο που έδειξαν το προηγούμενο διάστημα για να ε, κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου και να προειδοποιήσουν την προηγούμενη Οι κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι σε κάθε σύστημα, σε κάθε επιχείρηση, στην ιδιωτική τη δημόσια, παίρνουν οδηγίε και καθευθυντήριε γραμμέ. Ναι. Όταν επικρατεί ένα μπάχαλο, εκμεταλλεύονται και αυτό τον μπάχαλο και αναπτύσσουν έναν άλλη κουλτούρα. Χρόνια και τώρα. κάποια, στιγμή συμφωνείτε πως πρέπει η ΔΕΗ να γίνει μια σύγχρονη ανταγωνιστική εταιρεία έτσι, σε επίπεδο και προδιαγραφές εταιρεών του εξωτερικού αν και έχουμε, είναι πολύ καλή όπως είπατε έτσι, και να δώσει έμφαση να νεώσουμε αλλά... Ναι, Είμαστε μια χώρα με ήλιο Αέρα, ναι, θάλασσα. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή τις νέες τεχνολογίες που ε, με εκθετικό βαθμό αναπτύσσονται στο εξωτερικό ναι, να ναι, τις φέρουμε στην ναι, Ελλάδα και να, να τι υιοθετήσουμε Ίσως το